Συνεδρικά κι εγώ όμως. Το ξέρω, το ξέρω. Μα μου τότε. Μετά θα ερχόταν σε σένα. Λοιπόν, για bowling. Πήγαμε για bowling. Ωραίο, πήγαμε ωραίο. Στο Plano Sports Park στο Πικέρμι. Παίξαμε bowling εγώ αντιμέτωπος με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ποιος κέρδισε, έχετε απορία? Ο Γιώργος. Κι όμως κέρδισα εγώ, παιδιά. Πώς γίνεται? Να ξέρετε ότι κέρδισα εγώ. Να, γιατί. Το μυστικό. Μάλλον δεν είναι. Μετά έκανα το strike και τον κέρδισα. Λοιπόν, το μυστικό ποιο ήταν? Ότι πήρα την μπάλα του Γιώργου Αγγελόπουλου και κέρδισα. Καταλάβατε? Όχι. Λοιπόν, την μπάλα που έπαιζε ο Γιώργος, την πήρα εγώ, ενέργεια. Την έριξα και έκανα strike και κέρδισα. Είναι αυτό που ό,τι αγγίζει ο Αγγελόπουλος. Ό,τι αγγίζει ο Αγγελόπουλος, παιδιά, είναι χρυσός. Εδώ είναι. Έλα, έτσι, έλα. Ο Γιώργος. Από μένα την πήρε, λέει. Λοιπόν, παιδιά, παίξαμε bowling, περάσαμε πολύ ωραία χθες. Φυσικά μας έδωσε και συνέντευξη. Μιλήσαμε, είπαμε σχεδόν για τα πάντα. Ό,τι απασχολεί την επικαιρότητα αλλά και γενικότερα θέματα γύρω από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Απάντησε σε όλα. Απάντησε και σε πράγματα που εγώ δεν περίμενα να απαντήσει, να σου πω την αλήθεια. Και πάμε να δούμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης που μας έδωσε, που αφορά στην επικαιρότητα. Μας απαντά για πρώτη φορά για το περιστατικό που έγινε στην παράσταση Καμπαρέ, στην πρεμιέρα όπου έφυγε και του κατηγόρησαν όλοι ως αγενή και απρεπή. Γιατί λοιπόν έφυγε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, για πρώτη φορά αναφέρεται σε αυτό. Απαντάει στο Μέμο Μπεγνή, ο οποίος τον έκρινε πολύ σκληρά για την συμμετοχή του στο τατουάζ. Και μας λέει και το αν θα κάνει ερωτικές σκηνές, παιδιά, στο τατουάζ. Ω, αυτό μου αρέσει. Τι? Για το Sky. Για το Sky, μετά. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο τατουάζ. Είμαι στο τατουάζ, ναι. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε και σε ερωτικές σκηνές? Γιατί το τατουάζ έχει ερωτικές σκηνές. Κώστα το Τσουρός. Το τατουάζ έχει διάφορες σκηνές. Έχει και ερωτικές, έχει και αστυνομικού περιεχομένου. Νομίζω πως δεν θα με δείτε σε ερωτικές σκηνές. Στενοχωρήθηκαν τώρα τα κορίτσια. Οπότε, τι να πω, δεν ξέρω στο μέλλον τι θα γίνει. Το βλέπεις στο Survivor? Όχι. Δεν το βλέπω, γιατί πρώτον δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, οι ώρες είναι πολύ, πολύ περιορισμένες και όταν έχω εκείνη την ώρα κενό βλέπω το τατουάζ και το Στέφανο Λαμπύρη για να τον κρίνω και να τον βελτιώσω. Για να ξέρεις γιατί κάποιοι ας πούμε λένε κατά και κάποιοι λένε υπέρ. Γιατί ακούσαμε, ας πούμε, το Μέμο Μπεγνή, ας πούμε, το γνωστό, να βγαίνει και να λέει την άποψή του ότι δεν θα έπρεπε εσύ να έχεις ρόλο. Άντε, ακούσαμε πάλι και πολλούς άλλους να σε υποστηρίζουν. Δεν έκανα καμία κίνηση για να βαφτιστώ ηθοποιός από τη μία μέρα στην άλλη και να προσβάλλω τους επαγγελματίες του χώρου. Όποιος είναι τόσο έμπειρος, θεωρώ, σε κάτι, σε ένα χώρο και σε ένα επάγγελμα, καλό θα είναι να βοηθήσει τους άπειρους και να τους πει και μια κουβέντα πάνω σε αυτό, εφόσον θέλει να πει κάτι. Το εύκολο είναι να κρίνεις και το εύκολο είναι να ασκείς γενικά κριτική. Και ο Μέμος ο Μπεγνής έχει καινούριο ξεκίνημα και όλοι. Και να πω κάτι. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω καθόλου προσωπικά. Απλά επειδή τον αναφέρεις και αυτός κάποια στιγμή έχει ένα καινούριο ξεκίνημα. Και ας βάλουμε όλοι τον εαυτό μας στα καινούργια ξεκινήματα που έχουμε όλοι κάνει κατά καιρούς στις ζωές μας. Και ας πούμε τι συμπεριφορά θα θέλαμε. Στην πρεμιέρα του Καμπαρέ που έφυγε στο διάλειμμα και πέσαν όλοι πάνω σου να σε φάνε ότι ήσουν αγενής και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έβγαλε άλλη συμπεριφορά κτλ. Εγώ ξέρω την αλήθεια. Πες την όμως κι εσύ. Τι έγινε? Στην πρεμιέρα του Καμπαρέ έπρεπε να φύγω όντως. Δεν θέλω να πω για ποιο πρόσωπο πρόκειται, αλλά ειδοποιήθηκα περίπου με το ξεκίνημα της παράστασης. Στη συνεννόηση που είχαμε μέσω μηνυμάτων έφυγα αμέσως με το διάλειμμα, γιατί θα είχα φύγει λίγο νωρίτερα αλλά ήθελα να χαιρετήσω κάποιους ανθρώπους. Δεν πήγα και στήθηκα όπως γράφτηκε στις κάμερες με το που πήγα και τα λοιπά, γιατί δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο. Είπα στους ανθρώπους που ήταν εκεί φεύγοντας στο διάλειμμα ότι πρέπει να φύγω, μου ζήτησαν να πω έστω ένα λεπτό μια δήλωση και αυτό έκανα. Δεν έχει να κάνει ούτε με το ότι δεν σέβομαι το χώρο, που είναι από το πιο ιστορικό θέατρο, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε τους ανθρώπους που με κάλεσαν γιατί η πρεμιέρα τους και που κάποιους τους γνωρίζω και προσωπικά, την Ντάμπτα π.χ. Και που θα ήθελα να γνωρίσω και τον κύριο Ζαχαράτο, τέλος πάντων. Η παράσταση συνεχίζεται και είμαι σίγουρος ότι θα μου δοθεί ευκαιρία να την παρακολουθήσω ολόκληρη και να κάνω αυτά που είπα. Ούτε θέλω να κάθεσαι να ασχοληθώ περισσότερο με τα σχόλια και το πόσο γρήγορα έτρεξαν να με βγάλουν αγενή και με απρέπεια συμπεριφοράς κτλ. Νομίζω ότι ο χρόνος δείχνει τη συμπεριφορά του καθενός και τους τρόπους του και όλα. Σου έχουν κάνει πρόταση από ένα σοου χορού στην Κύπρο? Όχι. Δεν μου έχουν κάνει, το διάβασα κι εγώ. Δεν μου έχουν κάνει, είναι για το dancing
Που είναι χορός και τραγούδι μας. Dancing, ναι. Έξι, το έξι, κάπως έτσι. Το έξι είναι εδώ το dancing, δεν μπερδεύεις. Μπερδεύομαι, με έχεις κάνει να βλέπω και dancing. Μην πας στην Κύπρο στο dancing και δεν ξέρεις το δικό μας, ξέρεις αυτό, ε. Ναι, μου έχει γίνει πρόταση από το κυπριακό αυτό project και το διάβασα κι εγώ, αλλά δεν μου έχει γίνει κάποια τέτοια πρόταση. Θα χόρευες. Τα φιλιά μου στην Κύπρο. Να αγαπημένη μου Κύπρο, θα πάω σε δύο μέρες. Θα χόρευες. Αν θα χόρευα... Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα έμπαινα σε μια διαδικασία διαγωνισμού, γιατί είναι άλλο το να χορέψεις με την παρέα σου ή με την κοπέλα σου και άλλο να χορέψεις διαγωνιζόμενος. Σε μένα το λες. Εσύ ξέρεις.